Σε αυτό το tutorial θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να χρωματίσουμε με ζωγραφικό όμως τρόπο, όχι με φωτογραφικό, μία φωτογραφία μαύρη ή ένα σχέδιο από μολύβι που ίσως έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, αν πάμε στο Google και βάλουμε ένα keyword και διαλέξουμε εικόνες, τότε μπορεί να μας δώσει διάφορες επιλογές και εμείς ό,τι θέλουμε μπορούμε να το διαλέξουμε. Με δεξί κλικ να κάνουμε Save Image As και να το σώσουμε σε οποιοδήποτε σημείο πιστεύουμε εμείς το φάκελο που θέλουμε. Τώρα, ανοίγουμε το Photoshop. Θα ανοίξουμε το αρχείο το οποίο σώσαμε. Θα δουλέψουμε αποκλειστικά με κάποιες λειτουργίες που αφορούν το Property Inspector. Το Property Inspector βρίσκεται εδώ. Και επίσης θα δουλέψουμε σχεδόν αποκλειστικά τη βούρτσα. Το εργαλείο της βούρτσας, θα τα δούμε αυτά. Επίσης μας ενδιαφέρει να έχουμε ανοιχτό το panel, το History, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε και από το Windows History, για να είμαστε σίγουροι ότι οτιδήποτε γίνει δεν θα γίνει λάθος. Λοιπόν, επιλέγουμε το εργαλείο της βούρτσας, αυτό, το πινέλο, και για να διαλέξουμε χρώμα κάνουμε κλικ στο πάνω τετραγωνάκι αυτού του εργαλείου. Ανοίγει λοιπόν αυτό το παράθυρο, εδώ μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Με αυτό το scroll που βρίσκεται στη δεξιά μεριά μπορώ να αλλάξω χρώμα και μέσα στο πεδίο μπορώ να διαλέξω οποιοδήποτε τόνο του συγκεκριμένου χρώματος θέλω και όταν αποφασίσω ποιο θέλω μπορώ να ξεκινήσω να δουλεύω. Στο Property Inspector λοιπόν εδώ μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι μέγεθος πινέλου θέλουμε. Υπάρχουν οι βούρτσες που είναι σαν αερογράφη και υπάρχουν και οι βούρτσες που είναι πιο σκληρές. Εμείς για τη συγκεκριμένη δουλειά θα δουλέψουμε όχι τους αερογράφους, αλλά αυτές εδώ τις βούρτσες, οι οποίες είναι πιο σκληρές και να το κάνουμε πιο ζωγραφικό. Αλλιώς θα το κάναμε πιο πολύ σαν χρωματισμένη φωτογραφία. Λοιπόν, από πάνω και που λέει size μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι μέγεθος βούρτσας θέλουμε. Μάλιστα όταν κάνουμε λίγο από την έξω μεριά μπορούμε να δούμε και σαν στρογγυλό το μέγεθος της βούρτσας που βγαίνει. Και επίσης μπορούμε να πάμε στο opacity, πάλι στο Property Inspector, όπου εκεί του δίνουμε πόσο σκληρή θέλουμε να είναι το χρώμα της βούρτσας. Με το εργαλείο της μεγέθυνσης μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά και να αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε. Προσέξτε όμως, εγώ το παραζωγράφισα δυνατά, δεν μ' αρέσει, οπότε θα πάω στο panel το History που βρίσκεται στη δεξιά μεριά, το έχω ήδη ανοιχτό, εδώ, και θα του αφαιρέσω όλες τις φορές που πέρασα το πινέλο, έτσι ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα και θα πω στο opacity να πάει κάτι λιγότερο, να το κάνω 21%. Opacity δηλαδή τη διαφάνεια του χρώματος. Βλέπετε τώρα που έχω αρχίσει και το ζωγραφίζω ότι είναι πάρα πολύ πιο διάφανο το χρώμα και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να το περάσω όσες φορές θέλω, να μην αλλοιώσω ακριβώς αυτό που συμβαίνει από κάτω στην εικόνα, έτσι ώστε να μπορώ να λειτουργήσω ανάλογα. Παράλληλα όσο το δουλεύω μπορώ ανά πάσα στιγμή, αν κρίνω, να αλλάζω το μέγεθος της βούρτσας εφόσον χρειάζεται ή να αλλάζω και το opacity. Κάποια κομμάτια στο βίντεο έχουν γίνει λίγο fast forward προκειμένου να μην ταλαιπωρήσετε και να βλέπετε πράγματα τα οποία μπορεί και να φανούν ανούσια και κουραστικά χωρίς λόγο. Εμένα η πρόθεσή μου τώρα είναι να το χρωματίσω όλο. Θα βάλω και πιο σκούρα χρώματα βέβαια για να κάνω τις σκιές. Γύρω από το σαγόνι, κάτω από το στόμα. Λίγο εκεί ώστε να δημιουργήσω την αίσθηση των ζυγωματικών. Μπορώ να διαλέξω και ακόμα πιο σκούρο χρώμα.
και πάλι διαλέγω πιο λεπτό, πιο σκούρο χρώμα, αλλάζω το πάστι, το κάνω λιγότερης έντασης. Αλλάζω και το πάχος της βούρτσας, το κάνω λίγο πιο λεπτό ακόμα. Επίσης μπορώ, ενώ πριν έβαζα σκούρο, τώρα να αρχίσω να βάζω και λίγο πιο ανοιχτό, όπως θα το δείτε. Και επίσης θα βάλω και λιγουλάκι ροζ, για να δώσει την αίσθηση του λίγο πιο κόκκινου μάγουλου. Συνήθως το ροζ το βάζουμε λίγο κάτω από τα μάτια. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και πώς θα φτιάξουμε και το στόμα. Διαλέγουμε για να κάνουμε το στόμα, διαλέγουμε ένα σχετικά σκούρο κόκκινο, μια πολύ λεπτή βούρτσα, με opacity λίγο πιο γύρω στο 70-60, αρκετά λεπτή βούρτσα. Και δημιουργούμε πρώτα απ' όλα το περίγραμμα και τα σημεία που βλέπουμε ότι είναι σκούρα και μετά θα αρχίσουμε σιγά σιγά να περνάμε τα πιο ανοιχτά από πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε την αίσθηση του όγκου στα χείλια.